Μέσα από τη συμπλήρωση ενός ολόκληρου αιώνα, οι μίμες παραμένουν εξαιρετικά δυνατές. Ο ματωμένος Αύγουστος του 22 και η Μικρασιατική καταστροφή. Μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές στην ιστορία του ελληνισμού, όταν το όνειρο της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η γη της Ιωνίας παραδομένη στον Όλεθρο, ο ξεριζωμός του μικρασιατικού ελληνισμού, οι χαμένες πατρίδες, οι πληγές που 99 χρόνια μετά παραμένουν ανοιχτές. Ένας αλαζόνας νεαρός της είπε ότι δεν χρειάζεται να μιλάει για την πλώπο της, γιατί η πατρίδα της χάθηκε. Η Κυριακούλα, σε μεγάλη πια ηλικία, σηκώθηκε όρθια και το απάντησε με θυμό. «Η πατρίδα μου δεν χάθηκε. Όσο ζει στη μνήμη μας, η πατρίδα δεν είναι χαμένη. Οι πατρίδες χάνονται μόνο όταν τις ζημονούμε». Σε κλίμα συγκίνησης, το Ηράκλειο τίμησε την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρασίας από το τουρκικό κράτος. Το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά τελέστηκε δοξολογία, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε για άλλη μια φορά αυτούς που έμειναν εκεί και αυτούς που ήρθαν εδώ και μεγαλούργησαν και είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή εδώ. Στο κατόφλι των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή δηλώνουμε την παρουσία μας. Δεν ξεχνάμε, θυμόμαστε. Τίμησαν τις πατρίδες που χάθηκαν αλλά δεν ξεχάστηκαν. Τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε μια μάχη άνηση και εκείνους που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς επιστρέφοντας τη μητέρα πατρίδα χωρίς ποτέ να λησμονήσουν. Κατάφεραν όμως να επαναπατριστούν, να δημιουργήσουν οικογένειες και ακόμα και σήμερα μας διδάσκουν ήθη, έθιμα, τέχνη αλλά και πολιτισμό. Ένα μεγάλο προσφυγικό ρεύμα με χιλιάδες μικρασιάτες που έζησαν τον ξεριζωμό του 22 έφτασε και στην Κρήτη. Έγιναν παρά τις αρχικές δυσκολίες ένα με τη νέα πατρίδα, αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ οι ίδιοι και σήμερα πια οι απόγονοί τους να κρατούν ολοζώντανη τη μικρασιατική τους ρίζα.